Πόσα μωρικά καύλα που σου έχω χάσει. Θύμησέ μου. Άιρε, θα σου θυμίσω κιόλα, ηλεκτρολόγο. Σόπα. Ήρθα, τι κάνει. Τι κάνει. Ο Βελόπουλο νιώθει προσβεβλημένο. Γιατί δεν μπορεί να παίξει το μεγάλο τσίρκο που είναι η Eurovision και παίζει σε άλλο τσίρκο και γι' αυτό θέλει να το καταργήσει. Άγγι. Κομμένα όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε στο ήθος και το έθος των Ελλήνων. Όπως και τα Eurovision και Euromision κτλ. Και κομμένα αυτά. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλο τσίρκο και νιώθει μείωμένο. Τώρα το ταβάνι του είναι Ανίτα Πάνια παρατράγουδα. Άρα η Eurovision κάπως του χτυπάει. Όχι, η Πάνια έχει και ένα αλφα επίπεδο, εντάξει. Καλά, μην ξανοίγει εκεί εσύ τώρα, ήρεμα. Να σου πω πώς νιώθεις που ήρθαν και σε τιμήσανε και οι Megadeth. Ποιον? Εσένα. Πού με τιμήσανε? Α, δεν ξέρεις το τραγούδι σου. Όχι. Για ψάχτω. Πες το, τι για ψάχτω. Πώς θα κάνουμε δουλειά έτσι. Είναι το Psychotron, το Megadeth. Το ρεφρέν είναι Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρη. Έτσι λέει. Αμέ, ψάχτω. Θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, ήταν θέμα χρόνου. Τι, γιατί δεν είναι σοβαρό η Megadeth? Ναι. Τι λε, όχι, δεν είπα ότι δεν είναι, αυτό λέω. Θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, επιτέλου, η αναγνώριση. Αγόρι μου, έχει δει το Μαστέιν. Ίδιο ο Γαϊτάνο είναι. Να το. Τι εννοεί, απλά αυτό είναι το βρικολακέ. Ο Μαστέιν, ξέρει, δεν θα πεθάνει. Καλά, και για το Γαϊτάνο το ίδιο ξέρει, αλλά τέλο πάντων. Δεν ακούγεσαι. Έλα, μ' ακούς τώρα. Γιατί τι άλλαξε? Μετακινήθηκα. Να σου πω. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ? Όχι. Να σου πω. Λοιπόν, μ' αρέσει που όλοι αυτοί οι φασίστες, όλα τα φασισταριά, σου λένε σε Ισλαμική χώρα είσαι για κάνα τζαμί, για κάνα αλάχ θα μπορούσες να τα κάνεις αυτά. Με άλλα λόγια σου λένε ότι εμείς είμαστε πολιτισμένοι και αυτοί είναι οι βάρβαροι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ζηλεύουν τη βαρβαρότητα και σου λέει μήπως να γίνουμε κι εμείς έτσι για να μην τολμάς, μήπως να σκοτώνουμε κι εμείς για τη θρησκεία. Αυτό. Oh wait. Ή μάλλον αυτό γίνεται ήδη. Sorry. Σωστά, ναι. Λοιπόν, αλλά θέλουμε να γίνουμε βάρβαροι. Δηλαδή τόσο ούγκρανα πια. Μα τόσο. Καλέ, για το Βελόπουλο μιλάμε. Και ηρωνεύεται την εκκλησία. Θα μπορούσε να πει για ένα τζαμί κάτι παρεφερές? Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Γενικά μιλάω. Εγώ δεν. Αν ο τόπος μας είχε γεμίσει αντί για Ούγγαρα μορφωμένους, δεν θα ακουγόντουσαν τέτοια πράγματα. Καλά, εννοείται. Αλλά σου λέω γενικώς. Δηλαδή αυτό είναι ένα επιχείρημα εντός εισαγωγικών που το λένε πολλοί από τους φασίστες. Όχι ο Βελόπουλος μόνο. Το λένε όλοι οι φασίστες. Ότι και καλά δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά σε ένα Ισλαμικό κράτος. Ωραία. Θέλει να γίνω σαν αυτό λοιπόν. Είσαι τόσο Ούγγαρα. Και τόσο βάρβαρος, ότι ζηλεύει τη βαρβαρότητα. Τι να πω. Καλά, να κοιτάμε για ποιους μιλάμε κιόλας και εσύ, απορώ. Καλά, εντάξει, το ξέρω. Απλά το τονίζω. Το ξέρεις, αλλά εκπλήσεσαι. Πάντα πέσεις σαν τα σύννεφα, βρίσκεις ευκαιρία. Δεν εκπλήσωμαι, απλά το τονίζω. Να, μάλιστα, είσαι τονιστής. Μα, ο τονιστής των όλων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά. Θέλω να πω κάτι σήμερα να θυμίσουμε. Αν και τα όσα είπε ο Κουλή στην κοινοβουλευτική ομάδα για δέντρα και ρίζες ήταν εξαιρετικά. Ήμουν σίγουρος. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακμαίο. Λοιπόν, η εταιρεία Θέμα που είναι Ιταλογαλλικών Συμφερόντων και στην οποία παραχωρήθηκε το μετρό Θεσσαλονίκης. Είπε ότι σε 2,5 λεπτά θα έρχεται κάθε τρένο. Ναι, 2,5 λεπτά. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είπε μετά από λίγο καιρό θα είναι σε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Μετά από λίγους μήνες. Ναι. Θα είναι 1,5 λεπτό. Ορίστε. Να το. Να το. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα φάνε σανό ακόμα και τα ζώα. Τρομερό τρολάρισμα. Μπράβο. Συμφωνεί. Όχι, να... μπράβο. Τελικά τι έγινε με εκείνο το μετρό, ξεκίνησε. Εννοείς τι, να μεταφέρει επιβάτες. Τι να μεταφέρει, καύσιμη ύλη. Όχι καλέ, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Τα έργα κατασκευής του μετρό ξεκίνησαν το 2006 και έχουμε 2024. Καλά, ούτε 20 χρόνια τώρα, εντάξει. Ήρεμα. Ούτε 18 χρόνια δηλαδή. Μια χοροϊδία. Σιγά τι είναι, μια ενηλικίωση είναι. Σιγά το πράγμα. Ναι, με ποιον μπορώ να μιλήσω? Με μένα. Ποιος είστε εσείς? Εγώ είμαι, αυτό το παιδί που πήρατε. Για το πρόγραμμα. Ναι. Τι θέλετε? Τον κύριο Γαλαμούκη ήθελα. Ο άλλος είμαι. Πού είναι? Εγώ είμαι ο άλλος, είναι μέσα, στο μέρος του στούντιου. Είμαι ο Αποστόλης. Αποστόλης είσαι? Ναι, καλέ. Αποστόλη, με λένε. Αρτέμι. Με λένε Αρτέμι. Ένα γιώτα. Πώς? Γράψε ένα γιώτα πρώτα. Τι? Ύστερα μήνυ. Ένα γιώτα πρώτα. Ένα γιώτα πρώτα. Ναι, γράψε και ένα μήνυ. Αυτό είναι το όνομα. Γιώτα μήνυ. Ή, διάβασε παρακάτω. Ή, η Σβήνη. Α, και γιατί έπρεπε να το πεις έτσι με ρέμπους? Τέλος πάντων, έχω τις λόγους μου. Α, μας παρακολουθούνε. Βελόπουλος, ψέκα. Γιατί αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, θα σε πούν ψεκασμένο. Μαρκώνη, κατάλαβα. Λοιπόν, ή στον Αποστόλη Πέστο, ή στον Καλαμούκη, δεν μιλούσε γιατί. Εγώ δεν είμαι κανένας από τους δύο. Ναι. Καλά, μπορεί να μην είσαι. Αφού έχουμε την σωστό. Ποιο ξέρει τώρα, οι φωνές είναι AI. Έλα, λέγε. Μπορεί να έρθει σε επαφή, μπορεί. Αυτούς
σου δυο, έναν από το δυο. Θα έρθω, πες μου το μήνυμα. Λοιπόν, ότι χθες μιλούσε για την Νάουσα. Τα οχυρά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Νάουσα. Ναι, Νάου, τώρα σα. Νάουσα, επειδή μιλάμε ναι. Κωδικά. Και. Ναι. Εγώ, πες του, έχω φορέσει παντελόνια από το ύφασμα αυτό. Ποιο? Που πήραν από την Νάουσα. Μεταξοσκόλικα. Πες αυτό και θα καταλάβουν. Να σου πω. Σίγουρα θα καταλάβουν. Ότι εγώ. Ναι. Φόρεσα παντελόνι. Ναι. Από το ύφασμα που πήραν από την Νάουσα. Τι ήτανε όμως το ύφασμα αυτό? Ξέρει αυτός. Α, ξέρει κιόλας. Ναι, βέβαια. Να σου πω το τηλέφωνο, το βλέπεις? Δεν το βλέπω. Θες να μου το πεις? Ήτανε βισκός? Τι ήτανε το ύφασμα? Τι ήτανε, λινό? Δεν χρειάζεται, θα καταλάβει. Λέω, αν δεν καταλάβει, να δώσω ένα στοιχείο ακόμα. Άμα. Θα σου δώσω το τηλέφωνο μου. Ναι. Ευχαριστώ. 23. Ναι. Δεν ήταν καμιά μουσελίνα που ζεσταίνει λίγο το καλοκαίρι. Τα προτιμάμε, αλλά δεν ήταν καμιά μουσελίνα. Με κοροϊδεύεις. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι ύφασμα ήταν για να πω στα παιδιά τι θα πω. Ήταν λινό με βισκός, τι ήτανε? Α, δεν θυμάμαι. Πολλά χρόνια. Καμπαρντίνα, όχι, δεν ξέρετε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το τηλέφωνο τώρα που μιλάμε μαζί δεν μπορείς να το δεις. Ναι, θα το δω, θα το γράψω. Τα μαροκέν σας αρέσουν, ναι. Για? Τα μαροκέν. Τα υφάσματα, καλέ. Καλές με δουλεύεις. Προσπαθώ να καταλάβω το ύφασμα και δεν με βοηθά. Είναι πλησέ, είναι τι είναι? Ποπλίνα. Άκου, ξέρεις πόσο χρονών είμαι εγώ? Πού να ξέρω τώρα, δεν ξέρω τα υφάσματα, να ξέρω την ηλικία. 94. Α, μπράβο, ζωή να έχετε. Να τα εκατοστήσετε, μικρή ευχή. Αλλά τι υφάσμα δεν θυμάστε? Λίγο σεβασμό, δώσε αυτό το τηλέφωνο. Γιατί με την ηλικία πάει ο σεβασμό? Τέλος πάντων, θα το δώσω. Και τι έγινε που θα το δώσω? Τι ζητάτε? Να με πάρουνε. Α, θα το πω στα παιδιά. Εσείς δεν θυμάστε κάτι για το υφάσμα παραπάνω, ένα στοιχείο να πω? Τι σημείωμα να γράψω, ήταν ελίκρα, τι ήταν? Έλα ρε, με κοροϊδεύεις τώρα. Μα σας παρακαλώ. Καλό. Ποιος, τι πήρα τώρα εγώ? Που. Στο βουλκανιζατέρι είμαστε. Που κάνουμε τα υφάσματα για τα καθίσματα των αυτοκινήτων και φτιάχνουμε και τα λάστιχα. Α, το διάλογο. Α, το διάλογο. Ντροπή. Δεν σέβεστε τίποτα. Δεν ξέρετε την ηλικία μου.